Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πάνος εδώ, ένα ακόμη βίντεο για το PS4 και αυτή τη φορά θα δούμε ένα free-to-play παιχνίδι. Free-to-play σημαίνει ότι το έχετε όλοι στην κατοχή σας, αρκεί να το κάνετε download. Υπάρχει στο Play Store, στο PlayStation Store, να το πω καλύτερα. Θα πάτε αριστερά στο μενού, στην επιλογή Games. Και μετά το Games υπάρχει κατηγορία free-to-play. Το παιχνίδι λέγεται Final Fantasy XV, A King's Tale. Final Fantasy 15 δηλαδή, A King's Tale. Θα μιλώσω λίγο τους ήχους για να με ακούτε παράλληλα. Λοιπόν, story mode, με αυτό ξεκινάμε αναγκαστικά. Θα κάνουμε new game. Δεν πειράζει, ας διαγράψω αυτό που έχω παίξει για να σας το δείξω. Στο normal έχετε κάποιες ανταμοιβές όσο προχωράτε την ιστορία. Στο casual παίζετε και απολαμβάνετε την ιστορία, έχοντας κάποια βαντάζ. Θα πάμε στο normal όμως να παίξουμε. Δείτε το παιχνίδι, θυμίζει αρκετά Streets of Rage. Insomnia Inner City και πάμε να δούμε το παιχνίδι πώς ξεκινάει. Αυτός εδώ είναι ο χαρακτήρας μας. Με τον αναλογικό μοχλό παίζουμε. Πάνω κάτω αριστερά δεξιά. Το πλήκτρο Χ κάνει αυτό το ρολ. Το τετράγωνο αυτή είναι εδώ την κίνηση. Την ασπίδα που αποθούμε τους αντιπάλους με τον κύκλο. Και το τρίγωνο αυτή είναι εδώ την κίνηση. Οι σκανδάλες προς το παρόν τουλάχιστον δεν κάνουν κάτι. Τρέχω τους διαλόγους για να είναι πιο σύντομο το βίντεο, εσείς θα τους δείτε αν θέλετε να μάθετε την ιστορία. Σας προτείνω να διαβάσετε τι λέει. Εδώ είναι τα basic attacks. Κάτω από το χαρακτήρα μας αλλά και από τον αντίπαλο βλέπουμε την μπάρα ενέργειας. Μερικοί εχθροί μας ρίχνουν φρούτα όταν τους εξολοθρέψουμε και αυτά μας δίνουν HP μόλις τα πάρουμε. Οπότε καλό είναι να συλλέγετε οτιδήποτε σας αφήνουν οι εχθροί. Βλέπετε μετράει και κάποια συνεχόμενα χτυπήματα. Εδώ μας λέει ότι για να σπάσουμε την άμυνα των αντιπάλων μπορούμε να κάνουμε strong slash με το τρίγωνο. Γενικά θα χρειαστεί να κάνετε ένα συνδυασμό κινήσεων για να μην ζοριστείτε σε κάποιον εχθρό. Όσο προχωράτε στα επόμενα λεπτά θα βγαίνουν παραπάνω sprites στην οθόνη. Θα έχετε να αντιμετωπίσετε πιο πολλούς εχθρούς. Εδώ είναι και τα combos. Τρεις φορές το τετράγωνο, το τρίγωνο, τον κύκλο. Ας κάνουμε ένα. Όπως αυτό για παράδειγμα που έγινε με το τρίγωνο, αυτό με το τετράγωνο και αυτό με τον κύκλο, αλλά ας πάρω το φρούτο. Α, είμαι γεμάτος, γι' αυτό δεν το παίρνει.
και προχωράτε, παιδιά, με την ίδια λογική. Θυμίζει παλιά καλά παιχνίδια του είδους. Ρίξτε μια ματιά. Γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Και μην ξεχνάτε, είναι free to play. Δεν χάνετε τίποτα με το να το κατεβάσετε και να το δοκιμάσετε. Ήμουν ο Πάνος, βλέπατε Ρετρόπολης. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.